Κυρία Γκάγκα, ποια είναι η εκτίμησή σας για την κατάσταση και ποια είναι η εισήγησή σας? Να σας πω, επειδή άκουσα πριν και το σχόλιο σας σε ένα tweet που δεν έχω δει και αυτόν όλο το θυμό που υπάρχει στον κόσμο, δικαιολογημένα υπάρχει, γιατί έχουμε περάσει δύσκολα άλλο, έχουμε περάσει 10 χρόνια κρίση. Υπάρχει μια σχέση όχι πολύ καλή ανάμεσα στο κράτος, αν θέλετε, και στους πολίτες. Δεν υπάρχει μια σχέση καλή εμπιστοσύνης, που φταίνουν πολλά πράγματα γι' αυτό. Και έχουμε δηλώσεις του στυλ «δεν κολλάει στα λεωφορεία και κολλάει στα μπαρ». Να πω μια μεγάλη, καταρχήν, διαφορά. Στα λεωφορεία έχει ανοιχτά παράθυρα το λεωφορείο, κινείται και άρα υπάρχει αέρας και φοράμε όλη μάσκα. Βεβαίως δεν πρέπει να υπάρχει συνωστισμός. Είναι σαφές αυτό. Και νομίζω ότι η προσπάθεια πρέπει να γίνει να είμαστε πιο αραιά. Αλλά το να είμαστε σε ένα μπαρ όρθιοι χωρίς μάσκα είναι 80 ή 90 φορές πιο πιθανό να κολλήσουμε. Άρα δεν είναι ότι δεν κολλάει. Κολλάει παντού στο συγχρονισμό. Ο κόσμος έχει δίκιο. Αλλά κολλάει πολύ λιγότερο όταν φοράμε μάσκα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε. Και εδώ δεν είναι με ποιον παλεύουμε και με ποιον έχουμε θυμό και ποιος έχει δίκιο ή ποιος έχει άδικο. Είναι κάτι που αφορά όλους μας και που πρέπει να το παλέψουμε όλοι μαζί. Το κυριότερο μέτρο είναι φοράμε τη μάσκα. Ακόμη και όταν είμαστε πολύ μαζί, φοράμε τη μάσκα. Γιατί φοράμε καλά, καλά στη μύτη, καλά στο στόμα, δεν τη βγάζουμε καθόλου και είμαστε προφυλαγμένοι έτσι. Και προφυλάσσουμε και τους άλλους, γιατί φορέας μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να θυμόμαστε όλοι. Είναι κάτι που αφορά όλους μας. Δεν είναι κάτι με το οποίο πρέπει να μαλώσουμε τους διπλανούς μας ή την ομάδα των ειδικών ή τον γειτονά μας. Είναι κάτι που υπάρχει ανάμεσά μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει σε όλες τις χώρες. Ναι. Επειδή ακριβώς όλοι περνάμε δύσκολα και όλοι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ με αυτά τα νέα δεδομένα στη ζωή μας και στην οικονομία. Κατά κύριο λόγο και ο κόσμος αγωνιά για το τι θα γίνει αύριο. Επειδή αυτή την ώρα έχουμε την σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα νέα μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί ακούν την Επιτροπή. Τι έχετε εισηγηθεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική? Δεν το ξέρω. Ας βγει η απόφαση και δεν έχει σημασία. Όχι, τι θα αποφασίσει η πολιτεία. Ακούσατε και τον κύριο Παπαϊωάννου. Ναι, θα σας πω. Η δική μου σύσταση, αν θέλετε, σε όλους μας, η δική μου παράκληση σε όλους μας είναι να προσέχουμε όλοι. Αν ακολουθούμε όλοι τα μέτρα, φοράμε μάσκα, βγαίνουμε προσεκτικά, δεν συγχρονιζόμαστε, τα πράγματα μπορούμε να τα σταματήσουμε. Αν δεν το κάνουμε, θα πάμε σε ένα lockdown που είναι κακό για όλους μας. Δηλαδή, είναι κακό για τον κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να δουλέψει, για την κάθε επιχείρηση, για το μέλλον μας όλων. Γιατί η οικονομία επιβαρύνει όλους μας τελικά. Το επίπεδο συναγερμού στην Αττική, το επίπεδο συναγερμού, βλέπουμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε καταλάβει όλοι ότι πλέον πηγαίνουμε για ένα lockdown. Το επίπεδο συναγερμού στην Αττική, ποιο θα είναι? Η Αττική δεν άλλαξε πάρα πολύ τις τελευταίες 10 μέρες. Αλλάζει, έχει περισσότερα κρούσματα, αλλά τα κρούσματα είναι περίπου σταθερά γύρω στα... Δεν είναι δηλαδή τετραπλάσια στην Αθήνα από όσα είδε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι η αύξηση αυτή της Θεσσαλονίκης. Ότι πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να προσέχουμε. Ότι η Αθήνα, επειδή είναι μεγαλούπολη, έχει ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο, ότι υπάρχει εκ των πραγμάτων συγχρονισμός στην Αθήνα, είναι γεγονός. Άρα πρέπει να οι ίδιοι από μόνοι μας να φροντίσουμε πάρα πολύ και τον συγχρονισμό και τις μετακινήσεις μας και τα μέτρα προστασίας τα δικά μας για μας και για τους άλλους. Στο σημείο που έχουμε φτάσει, στα 1600 δηλαδή. Ναι. Και με μια ασφαλή υπόθεση ότι μπορεί να είναι δεκαπλάσια ή εικοσαπλάσια τα κρούσματα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί. Πόσο κοντά είμαστε στο να μην μπορούμε καν να κάνουμε εχνηλάτηση? Το έλεγε ο συνάδελφός σας από τη Σορβόνη λίγο νωρίτερα, ο κύριος Γεροτζιάθας, ότι καταραίει το σύστημα της εχνηλάτησης. Στα πολλά κρούσματα σίγουρα είναι πολύ δύσκολη η εχνηράτηση. Και σε λέω και πάλι, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά έχει σχέση το πόσο θα συμπεριφερθεί ο καθένας από εμάς. Είδατε χώρες στην Ευρώπη με ένα πληθυσμό παρόμοιο με το δικό μας, όπως η Πορτογαλία και το Βέλγιο, που είχαν τέτοιο αριθμό κρούσματων και δεν πήγαν σε lockdown. Πιθανώς εκεί είναι άλλες συνθήκες. Εκεί ο αριθμός των κρούσματων ήταν γιατί υπήρχαν ήδη πάρα πολύ μεγάλη διαμόλυνση στον πληθυσμό, πολύ μεγαλύτερη από εμάς. Σε εμάς είναι ο αριθμός εντυπωσιακός και τρομακτικός μαζί. Δεν είναι δηλαδή μόνο καθ' αυτός ο αριθμός των κρουσμάτων, αλλά το πώς αυξάνεται που χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου. Όταν τη μία εβδομάδα έχεις 300, την επόμενη τα κάνεις 600 και την τρίτη τα κάνεις 1500, αυτό είναι ένας σαφής δείκτης ότι τα πράγματα πάνε λάθος. Κάτι τελευταίο για να πάμε και στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Για τις ΜΕΘ, είστε στο Σωτηρία.
Ναι. Ξέρουμε ότι οι κλίνες δεν είναι ατελείωτες και δεν είναι μόνο οι ασθενείς COVID, είναι και οι ασθενείς με άλλες παθήσεις πρέπει να νοσηλευτούν στις μονάδες αντιστατικής θεραπείας. Mm. Κατά πόσο πιστεύετε ότι αντέχει το σύστημα πλέον και σε τι ποσοστό έχουν καλυφθεί? Κοιτάξτε, νομίζω έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό δεν υπάρχει περίπτωση κανένα σύστημα πουθενά στον κόσμο να αντέξει. Αν συνεχίσουμε να έχουμε δηλαδή καθημερινά πολλές εισαγωγές που ένα ποσοστό θα χρειαστούν μονάδα, δεν θα αντέξουμε. Αυτό εξαρτάται από το ρυθμό εισαγωγής των κρουσμάτων, mm-hmm. γιατί το δεδομένο είναι ότι οι άρρωστοι όταν μπουν στο νοσοκομείο μένουν πολλές μέρες. Άρα δεν είναι ότι μπαίνει κάποιος τη μία μέρα, βγαίνει την άλλη και μπορούμε να υποδεχτούμε καινούργιους ασθενείς. Αν το νοσοκομείο έχει 700 κρούσματα μέσα και έρθουν άλλα 100, δεν θα έχουμε που να τα βάλουμε. Οι εισαγωγές σε εσάς πόσο έχουν αυξηθεί, κυρία Γκάγκα? Έχουν αυξηθεί πολύ καλά. Σε σχέση με το καλοκαίρι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω τα χθεσινά στοιχεία. Η κλινική μου εφημέρευε Δευτέρα και οι εισαγωγές ήταν αθρώες. Και άνθρωποι με βαριά προβλήματα. Η συμπεριφορά της νόσου έχει αλλάξει καθόλου? Έχει γίνει πιο επιθετική? Νομίζω δεν έχει αλλάξει. Όχι. Νομίζω ότι είναι περίπου όπως ήταν και την άνοιξη. Εισαγωγές και σε μικρότερες ηλικίες? Σαφώς εισαγωγές και σε μικρότερες ηλικίες, γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερη διαμόλυνση στις μικρότερες ηλικίες και άρα μπορεί να είναι μικρότερο το ποσοστό των νέων ανθρώπων που αρρωσταίνουν, αλλά σε έναν βαθμό αρρωσταίνουν και οι νεότεροι άνθρωποι. Έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους. Μάλιστα.